Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Ως ύφιστε, πρώτο παιχνίδι της απόψινής ημέρας. Σάββατο. Ο καιρός είναι πολύ ωραίος έξω. Και μέσα είναι ωραίος. Οπότε έχουμε μπασκετάκι, θα τα απολαύσουμε. Λοιπόν, καλό παιχνίδι σε όλους και στους δύο. Μια σημεία βουνά το παιχνίδι. Πρώτη επίθεση για τα βουνά. Το καλάθι δεν θα έρθει. Για την επιβελωμένο αγώνας εδώ στο Athens Sports Hall. Επίθεση για τη μία σημεία, το καλάθι θα έρθει για κυρός Φιλιππίδη. Κύριος απαιτήκει τους πρώτους πόντους της ομάδας του, τους πρώτους πόντους του παιχνιδιού εδώ στον Κολονό. Τα βουνά τα οποία προέρχονται από πολύ μεγάλη λίγη, να πούμε. Και μάλλον θα γυρίσει στους τριών πόντων. Τα βουνά κερδίσαν την προηγούμενη αγωνιστική τον αλκοολικό, μια από τις πλέον παραδοσιακές ομάδες της διοργάνωσης. Αλβέρτος. Μαυράκης. Καλάθι για τη νέα σημεία, θα έρθει πάλι 4-0. Δύο λεπτά από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η παιχνίδια έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά στον Βέρο Άντρης των Βουνών. Πίπι είναι. Στο ύψος υπολείπεται. Σούτριον Πόντον, τι πήγε να πει τώρα. Βάλανε ένα ορυφαντικό τρίποντο. Οι παιχνίδια θα κλέψουν. Τώρα μην δεν παραμένει. Το πρώτο καλάθι τους θα έρθει. Το πρώτο καλάθι του αγώνα. 4-2. Άμεση όμως από τους γυροτούχους. Είναι τελευταία ελπίδα. Μία σημεία για κάτι καλό. Κυνηγάνε τον αλκοολικό, ο οποίος αλκοολικός στα παιχνίδια με Φιωρεντσίνα στο επόμενο δηλαδή, και Fire Boys με μία νίκη παραμένει στην κατηγορία. Υπάρχει σενάριο να τελειώσει με 37. Αν συμβεί αυτό και κερδίσουν οι περιοχή εδώ και τα τρία τελευταία παιχνίδια, μένουν εκείνα στην κατηγορία. Περιοριστική για τη Φιωρεντσίνα, το επόμενο είναι ντέρμπι. Λοιπόν, έχουμε νέο καλάθι για τους υπερδούχους, 8-2.
είναι πιο αποφασισμένοι οι γηπεδούχοι να πάρουν το παιχνίδι. Εδώ ο Πέρο Άντιτς, Πέρο του Γιούλνης Άντιτς, έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι, κάτι το οποίο εξόργησε τον Κόντο. Στον Κόντο, εκείνος θα στολχίσει. Συντριών Κόντο, το καλάθι δεν θα έρθει από τον Μοναστηριώτη, θα δοθεί και πάλι για τη μία σειρά. Η οποία σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά ελέγχει το παιχνίδι. Είναι και η ομάδα η οποία καίγεται. Πάνε για τρεις τελικούς. Σου τριών όλο μέσα από τον Αλβέρτο. Μπροστά. Πέτρος ο Μπουμπούλησε. Η διαφορά σε 9. Δεν θα μέτρα για νίτενε. Έχουμε αλλαγές. Ο Πέρο Άντιτς θα κάτσει ο μπάγκο. Ο Πέρο Άντιτς Τουρλιούμης. Πέρο Άντιτς Γιάννης Τουρλιούμης. Το πλήρης όνομα του. Αλβέρτος. Μπάλα χαμηλά τον Μοναστηριώτη. Αλβέρτος θα προσποιηθεί. Θα στοχίσει. Αλλά Στεφάνη με δικιά στα βάζει με τον εαυτό του που δεν τέλειωσε τη φάση. Ο Κόντος, συγγνώμη. Μοναστηριώτης. Μπάλα χαμηλά. Άστοχο. Μαυράκης. Έτσι από τη γράμμη των 6.75. Συντρέμ Κόντον, θετικό rebound. Αλβέρτος. Θα πάρει το καλάθι. Θα στείλει τη διαφορά στους 11-13-2. Είναι επαναφορά. Κόντος. Κόντος θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει το πάση. Το καλάθι ήρθε. Από τον κύριο με το νούμερο 21, το Φιλιππίδη. Και μεγαλώνει την απόσταση από τα βουνά. Την πάει στις 13 πόντους. Χρυσοδούλα αστόχησε. Σουδιατίο. Πάω ποιος ο Ράλης. Θα πρέπει τα βουνά να ανεβάσουν την αποδοσή τους και την ένταση στο παιχνίδι τους.
προσπαθούν να συνδέονται με το αντίπαλο καλάθι. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμή. Όπω παλεύει για το ριμπάο, την μπάλα από τα χέρια του Μοναστηριώτη θα περάσει εκτός. Πάμε σε time out, 1 και 35 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τέλος time out, επιστρέψαμε. Για δύο ελεύθερες βολές. Την πάρα στο σύνολο. Το 15-2 παραμένει. Εύσοδος η δεύτερη. Διαφορά 14. Η γωνία θα γυρίσει με βήματα τον Παναγιωτόπουλο, έτσι ακριβώς. Κάτω εκεί και πάλι για τη μία σημεία, 53-1. Το καλάθι δεν θα έρθει σε πρώτο χρόνο. Για το μοναστηριό ότι η μπάλα θα περάσει εκτός. Για τους γηπεδούχους. Επιθετικό rebound. Αλβέρτος για τρεις. Η μπάλα του κάνει περίεργα παιχνίδια. Φόλο από τον Μοναστηριώτη. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 16-2 στο συν 14. Επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκαλέπτο ξεκίνησε. Εδώ στο Athens Sports Call. Πόντος. Κατεβάσει την μπάλα. Την μπάλα γυρνάει με υπομονή. Τα βουνά έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι σε ένα δεκάλεπτο. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι πρέπει να ανεβάσουν την ένταση στην επίθεσή τους. Ο Στυλιώτης κάνει το φάουλ. Φιλντήσεις. Ο Σεγιώτης είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Το 16-2 παραμένει. Θα κλέψει για την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα. Yeah. 19-2. Yeah. Διαφορά μεγαλώνει. Yeah. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Yeah. Όντως, μπάλα στην outside. Σουτιά 3. Σίδερο. Yeah. Επιθετικό rebound. Νέα ευκαιρία. Με νέα βήματα από τον Χόντο.
συνεχίζεται. Συνεχίζουν τα βουνά να μην βρίσκουν. Σκορ στην επίθεση. Αλβέρτος. Μπάλα στο σίδερο. Όντως. Ας το δώσω τριών πόντων. Επιθετικό rebound, επιτέλους καλάθι από τον Γιάννη, τον Ντουρνιούμι ή αλλιώς Πέρο Άντριτς. Ίδιοι είναι, τα λέμε ίδιοι, ίδιοι. Ο Γιάννης μόνο είναι ελάχιστα πιο κοντός από τον Πέρο. Σου τριών πόντων. Αλβέρτος. Ευκαιρία τώρα για τα βουνά. Ανακατεβάσουν διαφορά. Πόντος. Μάλλα θα γυρίσει. Σου δύο πόντων. Αναπητάει μία στεφάνη και μία στον ουρανό. Το ταμπλό. Πόντος. Θα πετύχει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Κατά βουνά θα μειώσουν στους 13. Έχουμε time out, ναι, στα 7 και 2. Ένα time out το οποίο το ζητάει ο πάγκος των γηπεδούχων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Οι οδηγίες δόθηκαν για αυτά τα 6 και 52 που υπολείπονται. Κοντών. Έστοχος. Είναι το καλάθι από τον Γερόνιμο, ο οποίος όπλησε, το πίστεψε και το μπουμπούλησε. 22-6. Σε τριών πόντων για την απάντηση από τα χέρια του Παναγιωτόπουλου. Έρμπολ. Αλβέρτος. Γερόνιμος. Ποιος θα κερδίσει το φάουλ. Μετζό. 23-6. Τέταρτος συνεχόμενος πόντος από τον γύρο με το νούμερο 19. Το ματιάξαμε. Πήγαμε να πούμε για το σερί του και πάνω που θα του προσθέταμε ακόμα ένα πόντο, εκείνος θα στόχισε. Εντάξει, συμβαίνει. Σίλβας. Πόντος. Θα περάσει εκπληκτικά χαμηλά την μπάλα στο ψηλό, εκείνος θα στοχίσει. Ο Φιλντίσης ήτανε. Άστοχο σουτ τριών πόντων. Το κλέψιμο θα έρθει. Έβαλε τα χέρια του Αλβέρτο. Εραχές, θα αποφύγει τον αντίπαλο, τεχνική πάσα του. Με το φόλο δικό του δεν τα κατάφεραν ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Πάσα ευκαιρία τώρα. Οι φωνές από τον πάγκο της μία σημεία ακούγονται μέχρι εδώ. 23-6 παρέμεινε. Παναγιωτόπουλος. Ας δώσω δύο πόντων από τον Παναγιωτόπουλο. Αδέρφια φαντάζομαι είναι. Ναι, μοιάζουνε, αδέρφια είναι. Θα τους ρωτήσω. Ερώλυμος μέσα και αυτό είναι το δεύτερο.
εκτέλεσε για δεύτερη φορά και βρήκε στόχο 26-20 στο συν 20. 4-37 πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην ανάπαυλα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, έχουμε time out. Εδώ είμαστε, στρέψαμε. 26-6. Μπροστά, η μία σημεία. Εξαιρετική ατομική ενέργεια από το νούμερο 4, τον Δικαίο, ο οποίος είδε τον Ντουνιούμι, που την έδωσε, που την πέρασε την πάσα και μας κέρδισε το φάουλ. Είχε ευκαιρία μέσω των ελεύθερων βολών να ξεκολλήσει την ομάδα του από τους 6 πόντους. Άστοχος στην πρώτη. Εύκολο στην δεύτερη. Ερώλυμος, η μπάλα χαμηλά. Ελευθερίς θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο και αυτός. Έξω από την πρώτη, με αυτόν τον περιπεδιώδη τρόπο. Άστοχος η δεύτερη. Περοαντίτσι για τρεις. Άστοχος. Ο Περοαντίτσι του Λιούμις. Αλβέρτος. Σεριώτης. Ερώλυμος και αυτό. Όχι. Airball. 27-7 παραμένει. Δικαίως. Όντως. Θα παίξει με πλάτη. Μπάλα έξω στο τρίποντο. Το rebound. Θα παίξει και πάλι για τα βουνά. Ούτε τώρα. Στο τούτο τα κατάφερε δύο φορές. Να πετύχει το καλάθι. Η πάσα προς τον Δικαίο από τον Εχόντο ήταν λανθασμένη. 27-7 θα παραμείνει. Βερόλυμος. Θα την κρατήσει εντός παριέ. Πολύ καλή άμυνα από τον Φιλιππίδη. Όντως θα πάρει το φάουλ. Πάμε σε νέο time out. 2-13 για το τέλος του μικρόνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε από time out. Το καλάθι δεν ήρθε. Τι έχουμε, με φάουλ κερδισμένο από το Μαυράκι.
Ρόντι. 28-7. Προσχέση δεύτερη. Διαφορά στους 22. Ράλης. Όντως. Ράλης. Ο Ράλης είναι επαναφορά στο Χόντο. Μέσα προσποιηθεί. Θα πάει σε μια ατομική πολύ όμορφη προσπάθεια. Με το αριστερό θα τελειώσει τη φάση. Εξαιρετικός εδώ ο Χόντος. Κάνει 29-9. Το καλάθι δεν θα έρθει. Καλή άμυνα. Λοιπόν, το τρίποντο θα έρθει από τον Τουλιούμι. Για δύο. Δικό μου το λάθος, για δύο ήτανε. Κάτω από τους 20, στους 18 πόντους, 29-11. Αλβέρτος. Νέο φάουλ. Εύστοχος. Μπάλα στο σίδερο. Πόντος. Κι αυτό, κι αυτό. Έχει ζεσταθεί, έχει βρει ρυθμό. Επιτυχαίνει το δεύτερο του συνεχόμενο καλάθι. Και μειώνει στους 17 ακόμα περισσότερο. Για να δούμε τι αντίδραση θα βγάλουν τα βουνά από εδώ και πέρα και αν αυτό το μικρό 4-0 τους δώσει ψυχολογία για κάτι περισσότερο. Η άμυνα ήρθε, το rebound όχι όμως. Αλβέρτος, 2 δευτερόλεπτα, το φλότερ, άστοχος. Καθαρίζει ο δημιουργός από το rebound. 4 δευτερόλεπτα. Βήματα. Ένα ακόμα ένα στην κατοχή. Παραλίγο να μπει ένα θεότρελο τρίποντο. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου. 30-13, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι έγινε? Α, τέλεια. Ξεχάστηκε ένας, ποιος είναι αυτός? Τι το στο μυαλό σου? Κύριε Φιλντίστη, μπάλα χαμηλά. Έχω το σούτ 2 πόντων. Νέο καλάθι από τα βουνά, μειώνουν στους 15, μάλιστα. 30-15. Ζωτζόκος. Θα κλέψει ο Μοναστηριώτης. 1. Ευκαιρία για την μία σημεία. Γερόλυμος για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound από το ράλι. Κόντος. Τι έχουμε? Βήματα. Έχουμε φάουλ πάνω στον δικαίο. Σίδερο. Σου τριών πόντων. Ούτε τώρα. Oh.
Γερόλιμος. Γερόλιμος. Μπορούσε να περάσει στον Φιλιππίδη που έκοβε. Θα πάρει τελικά την προσπάθεια μόνος του και θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 32-15. Κόντος. Δικαίως. Στου διατρής. Αστοχός. Κόντος θα σταματήσει. Τα 2-15 το σκορ. Λοιπόν, το καλάθι θα έρθει. Διαφορά στους 15 πόντους. Τα βουνά είναι ξεκάθαρο ότι παρουσιάζουν ένα καλύτερο αγωνιστικά πρόσωπο. Γερόλιμος. Σε πάνω στα χέρια, η άμυνα θα βγει. Τριάντα δύο, δεκαεφτά, έξι και 25. Μπάλα θα γυρίσει, δικαίως για τρεις και αυτό μέσα. Το χρειάζονται τον τρίποντο, δεν θα έρθει. Στάθηκαν άτυχοι τώρα εδώ. Γερόλιμος. Κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι. Χάσει ευκαιρία τώρα τα βουνά να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Θα έχουν άλλη μία. Ο Αλβέρτος θα έρθει από πίσω, θα κλέψει την μπάλα στο Ράλι. Στη συνέχεια ο Ράλις δεν θα του κάνει απλά φάουλ, θα του κάνει αντιαθλητικό. Από τον Αλβέρτο. Yeah.
64-17, 2-2 και κατοχή για την μία σημεία. Τελειώνει ο χρόνος, 2 δευτερόλεπτα. Συνεκνοεί επιθετικό, ανανεώνουν την επίθεσή τους. Ίδιος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Τέσσερα δεκαεννιά. Ρίχνουν και πάλι τη διαφορά στους 15 πόντους. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται. Μεγαλύτερη συνέπεια. Πάει μέχρι μέσα με ταμπλό, πολύ όμορφη ενέργεια, εξαιρετική προσπάθεια από το νούμερο 25, τον Χριστοδούλου, για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Χριστοδούλου, ο οποίος μειώνει στους 13. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφήσει πίσω τους το πολύ κακό, τραγικό θα έλεγα, το ξέρουν και οι ίδιοι, πρώτο δεκάλεπτο. Εκποθέσεις ευνηδιασμού. Ο Χόντος μέσα και αυτό. 34-23. Το σερί συνεχίζεται. Δύο και 40. Δεν έχει τελειώσει τίποτα απολύτως. Έχουν καλύψει τη μισή διαδρομή. Άλλοι τόσοι χρειάζονται για να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Αλβέρτος θα προσποιηθεί, θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε τι λένε οι ρεφ. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out με το σκορ στο 34-23 και το χρόνο στο 2 και 25. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ολυμός μέσα. Είναι το τρίτο του τρίποντο στο παιχνίδι. Είναι ένα τρίποντο το οποίο μία σημεία το χρειάζεται να διακόψει το σερί και το momentum των βουνών. Και ως γιατροί για την απάντηση πάνω από ποιον, Χρυσοδούλου. Πάλι στο δικαίο, προσποιείται. Πόντος περιμένει. Περάσει πάρα πολύ όμορφα από την μπάλα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Για 7-23. Την μπάλα χαμηλά. Κάτω το Χρυσοδούλου από πίσω και θα κόψει τα ίσα. Το μόνο σουρδιώτη. Αλβέρτος. 2 δευτερόλεπτα. Μείνει πάνω στα χέρια. Νέα καλή άμυνα από τα βουνά. Και πλέον έχουν βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους. Τους έχουν φράξει το δρόμο προς το καλάθι. Και είναι και αυτό το οποίο τους έχει επιτρέψει να φέρουν τη διαφορά προς λίγο ακόμα και στους 11 πόντους. Τώρα είναι στους 14. Χρυσοδούλου. Κόντος. Πρέπει να τελειώσει. Και είναι εδώ αδείξει τον εαυτό του. Έχει βάλει πιο δύσκολα από σε. Αλβέρτος. 57 δευτερόλεπτα. Η μπάλα θα γυρίσει. Αλβέρτος. Με ταμπλό. Δεν θα του κάνει το χατήρι πορτοκαλί.
Κατοχή πάλι για τα βουνά. Οδεύουμε προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 37 δευτερόλεπτα έχουμε φάουλ. Θα δούμε για δύο βολές. Λιμιρεύ. Ακούμπησε στο σιδερό. Επιθετικό ριμπάο, τα δράνια από τα βουνά. 6 δευτερόλεπτα. Καλά κοινό λάθος. Ο Γερόλυμος εκμεταλλεύτηκε. 39-23. 4 δευτερόλεπτα. Τέλος. Όχι. Θα μείνουν και 0,7 τώρα. Θα πετάξετε την μπάλα, λέτε. Λίγο θέλουν τα σου του Γερόλυμα από μακριά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με την τελευταία περίοδο. Ένα Σιριώτης με το δικαίωμα απέναντί του στην έναρξη της τελευταίας περίοδου θα πετύχει το καλάθι. Ανεβάζει τη διαφορά στους 18 πόντους. Δικαίως ένα-δύο βηματάκια. Πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια από τον γκάρτ των βουνών. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Με ένα σερί 4-0 κατεβάζω διαφορά στους 14. Τι έχουμε? Έχουμε φάουλ κερδισμένο για τα βουνά. Δεύτερο ματικό. Δικαίως. Έχω το σου 3 πόντων από τον Τουρλιούμι. 41-30. Το σερί μεγαλώνει. 7 αναπάντητη πόδι και διαφορά στους 11. 8 και 7 για το τέλος. Αλβέρτος χαμηλά στον Ιερόλυμο. Κανένα απολύτως πρόβλημα για εκείνον. Να πετύχει και το καλάθι. Εδώ δεν υπήρξε άμυνα, σωστή, από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Και
Τζόγκος. Τζόγκος. Για τρεις. Ω, το μπουμπούνισε. Ο Πέτρος ανεβάζει τη διαφορά στους 16-46-30. Πάμε σε time out. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Athens Sport για τη συνέχεια του παιχνιδιού με το σκορ στο 46-30. Δικαίως θα πάρει το διάδρομο, θα δώσει την πάσα στο Χριστοδούλου, ο Γερόλυμος στο rebound, διαφορά σταθερά πάνω από τις 10, υπέτης μια σημεία, ένα προβάδισμα το οποίο το έχουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ράλης. Ο Κόντος θα σταθήσει. Μπάλα σε φάνη. Ο Γερόλυμος αστόχησε. Κόντος. Διάδρομο. Πάλι στην κατοχή του. Το μεγαλύτερο μέρος των επιθέσεων περνάει από τα χέρια του. Αυτός αποφασίζει για το που θα καταλήξει το πορτοκαλί. Θα πάρει αυτός την προσπάθεια. Ξοδούλου. Αστοχός. Σιγά σιγά για τα τελευταία 5 λεπτά, 5 και 10 για την ακρίβεια, για να μάθουμε το τελικό νικητή. Είναι ένα παιχνίδι που αφορά και τη Φιωρεντίνα και τον Αλκολικό. Κύριος για 3, αστοχός, επιθετικό rebound, σε πρώτο χρόνο το καλάθι δεν θα έρθει. Λοιπόν, 46-34. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ των φιλοξενούμενων, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Χρόνος υπάρχει. Έχουμε δει να επιστρέφουν ομάδες από το μείον 12 σε 4-28. Αν μη τι άλλο. Γερόλυμος. Η πορτοκαλί στον ουρανό. Του ταμπλό. Εκτός αγωνιστικού χώρου ουσιαστικά εκεί που πήγε η μπάλα. Δικαίως. Να το παιδί έχει το καλάθι, όχι, το χρειαζόντουσαν εδώ. Πάμε σε ένα time out, 3:59.
για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, επιστρέψαμε για αυτά τα τελευταία 3 και 55. Γερόλυμος Αλβέρτος. Γερόλυμος τώρα, συγγνώμη. Ο Ναστεριώτης αν πιο πριν. Τους μπέρδεψα. Ζητώ συγγνώμη. 48-34. Όλο και πιο κοντά στη νίκη. Έχουν τρεις τελικούς, πρέπει να τους κερδίσουν. Δεν εξαρτάται από αυτούς αν θα μείνουν στην κατηγορία. Απλά αυτοί πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Το χρέος τους και από εκεί και πέρα, αν τους ευνοήσουν, τους ευνόησαν. Το καλάθι τώρα ήρθε από τον Φιλτίση. 48-36. Όμως να πρέπει να πιέσουν. Δεν έχουν ακόμα απλό το χρόνο μπροστά τους. Τι κάνουν στα τελευταία 3 λεπτά. Ακόμα βέβαια 4 λεπτά. Και από εκεί στο Μοναστεριώτη θα περάσουν το κέντρο. Σπάνε την πίεση των Μουνών. Πάρα χαμηλά. Το καλάθι θα έρθει. Μητρόπο, πολύ όμορφο. Εξαιρετική συνεργασία. Τελικός αποδέκτης ο Μαυράκης. 50-36. 2 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Ράλης Χρυσοδούλου. Άστοχος. Νομίζω ότι κάπου εδώ οι ελπίδες Μουνών για νίκη. Εξαναμίζονται. Και ειδικά μετά από αυτό το καλάθι του Τζοτζόγκη. Ο Πέτρος κάνει το 52-36. Νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Η μία σημεία θα πάρει μια δίκαιη νίκη. Προσπάθειά της κόντρα στα προγνωστικά να μείνει στην κατηγορία. Γερόλυμος μέσα και αυτό, εξαιρετικό παιχνίδι από τον Mr. Τρίποντο. Εγώ δεν είχα την τύχη να τους περιγράψω πάλι τόσο τη μία σημεία όσο και τα βουνά. Είναι το πρώτο παιχνίδι που βλέπω. Ανοίγει άλλο ο κύριος με το νούμερο 19. Την έφεση στα τρίποντα την έχει. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν το πέμπτο του. Νομίζω πως ναι. Αν όχι το τέταρτο και οι 4 ή 5. 55-36, 34 δευτερόλεπτα, τελευταία επίθεση από ό,τι φαίνεται για τη μία σημεία. Για να δούμε, Χρυσοδούλου βιάστηκα, θα υπάρξει κι άλλη μία. 55-38. Νομίζω ότι τα βουνά πλήρωσαν το κάκι στο πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, το 55-38 από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα θα είναι και το τελικό σκορ. Εδώ στο Andres Sports Hall. Μία σημεία πάει για δύο τελικούς και βλέπουμε. Αναλαμβάνω, το πήρε το παιχνίδι με 55-38.